Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά τα 10 χρόνια οικονομικής κρίσης και 2 δύσκολα χρόνια υγειονομικής κρίσης, ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε δυστυχώς και μία τρίτη, και ίσως είναι η χειρότερη από όλες, αυτή την ενεργειακή. Μία κρίση που στραγγαλίζει πλήρως τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και θέτει σε πραγματικό κίνδυνο τη βιωσιμότητά μας. Ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας εκφράζει την αγωνία του για τις αρνητικές εξελίξεις που συμβαίνουν. Το κύμα ακρίβειας στην ενέργεια και σε βασικά είδη διατροφής πλήττει τόσο τους καταναλωτές όσο και εμάς τους επαγγελματίες. Η αρνητική μείωση στη δύναμη του αγοραστικού κοινού μεταφράζεται σε συνεχή κλιμακούμενη πτώση του τζίρου των εμπορικών επιχειρήσεων. Καταναλωτές και έμποροι βιώνουμε ταυτόχρονα μείωση ρευστότητας αλλά και ψυχολογίας. Η αγορά διανύει ίσως τη δυσκολότερη κατάσταση των τελευταίων ετών. Είναι δύσκολο να αντέξουμε αυτά τα συνεχόμενα χτυπήματα αν δεν ληφθούν άμεσα και δραστικά μέτρα. Πολλοί από εμάς δυστυχώς θα αναγκαστούμε να βάλουμε λουκέτο στις επιχειρήσεις μας. Για μια ακόμα φορά η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα κλειδωνίζεται και έχει ανάγκη στήριξης και παροχής οξυγόνου για να μην σβήσει από το χάρι της αγοράς. Η ενεργειακή κρίση αυτή τη στιγμή μας πνίγει. Τα έξοδα και οι αυξήσεις σε όλους τους λογαριασμούς έχουν φτάσει να αποτελούν ένα δεύτερο ενίκιο. Ενώ από την άλλη η κατανάλωση βρίσκεται στα χειρότερα της επίπεδα. Η πορεία είναι δύσκολη και δυστυχώς διαφαίνεται ότι η άνοιξη που θα έρθει δεν θα είναι αυτή που το όλοι θα περιμέναμε. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για να προχωρήσουμε παρακάτω. Είναι κρίμα τώρα στο τέλος να μην δούμε την ουσιαστική στήριξη της πολιτείας, καθώς κλάδους ισχυρούς, σοβαρούς όπως ο δικός μας και οι οποίοι έχουν βάλει πλάτη όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και να τους αφήνουμε στο περιθώριο. Ωστόσο, τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση και ανέλησε εν αρμόδιο η Υπουργή